Η κυβέρνηση δεν βρήκε ούτε ένα ευρώ να δώσει έτσι ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλείνει 6 μήνες κλειστή. Η πρωτοβάθμια, παρότι άνοιξε, ήδη έχουμε 150 τμήματα και σχολεία κλειστά. Αντίθετα, σε μία νύχτα βρήκε 30 εκατομμύρια να προσλάβει αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση που κρατά 49.000 αναπληρωτές ομοιρία, που λέει ότι δεν μπορεί να διορίσει εκπαιδευτικούς, σε μία νύχτα για τα κλειστά πανεπιστήμια τα βρήκε για την αστυνομία. Ο σχεδιασμός της είναι σχεδιασμός ετών. Χρησιμοποιεί την πανδημία για να περάσει μέτρα που ήταν στοιχείο αντιπαράθεσης στο κίνημα εδώ και χρόνια. Πολυνομοσχέδιο για το Λύκειο, για την αξιολόγηση υπουργική απόφαση, νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, αύξηση στο ωράριο των υπηαγωγών, νομοσχέδιο για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, νομοσχέδιο που έρχεται για την, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την ατομική αξιολόγηση. Δεν θα τους περάσει όσες απαγορεύσεις κι αν ψηφίσουν, όσο και αν κάθονται να μετράνε σε μία αγωνία, αν είμαστε 100, 100, 99, να τους πούμε ότι είμαστε χιλιάδες και δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Ξέρουμε να προστατευτούμε από τον κορονοϊό, αλλά ξέρουμε να προστατευτούμε και από την πολιτική τους. Και αυτή η προστασία έχει ένα εμβόλιο. Τις μαζικές κινητοποιήσεις, πολύμορφες, χιλιάδων, έτσι ώστε να τους μπλοκάρουμε. Δεν θα τους περάσει.